ήρθατε, κυρίες και κύριοι, με φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Κίνδυνος θάνατος για τη δημόσια υγεία αποτελούν για την Κρήτη τα λιγμένα φυτοφάρμακα και οι άδειες συσκευασίες που καταλήγουν σε χωματερές και ριάκια. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι με τη βροχή οι επικίνδυνες ουσίες μεταφέρονται παντού, ακόμη και στην παραλία που κάνουμε μπάνιο. Στιγμές αγωνίας έζησε μία μητέρα στο Ηράκλειο όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από αγνώστους, οι οποίοι την ενημέρωναν πως ο γιος της ενεπλάκησε τροχαίο. Η τετραπέρατη γυναίκα όμως κατατρόπωσε τους απατεώνες καθώς κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη. Νέο κρούσμα και σε βάρος 60χρονης, καθώς αλλεπάλληλα είναι τα χτυπήματα των επιτηδίων. Και χαρίστε αγάπη με μια επίσκεψη στο παζάρι της Ηλιαχτίδας στην πλατεία Ελευθερίας, επιλέγοντας μια όμορφη λαμπάδα ή άλλα δωράκια για τους αγαπημένους σας. Με την κίνησή σας στηρίζετε παιδιά με νεοπλασματικά νοσήματα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.